Στο κόκκινο πλέον περνάει και η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών λόγω αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού. Η εξέλιξη αυτή θα αποτυπωθεί και στο νέο επιδημιολογικό χάρτη, ενώ να σημειωθεί προς ώρας δεν επιφέρει κάποια αυστηρότερα μέτρα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Δυστυχώς, αν και ήταν αναμενόμενο τον τελευταίο καιρό, γιατί είχαμε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, δυστυχώς μπήκαμε και εμείς στο κόκκινο. Κοιτάξτε να δείτε, σημαίνει πολλά πράγματα. Πρωτιθέμεθα να κάνουμε έκκληση για ακόμα μια φορά, μετά τις πολλωστές φορές που έχουμε κάνει έκκληση, να τηρούνται τα μέτρα και να εμβολιάζεται ο κόσμος και να προσέχουν. Λόγω και του ότι τώρα ο καιρός άλλαξε και κυρίως είμαστε σε κλειστούς χώρους όλοι μας, δηλαδή είτε λέγεται σπίτι, γιατί αυτό τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει το φαινόμενο των κρουσμάτων στα Γρεβενά να είναι και οικογενειακή υπόθεση, ολόκληρη οικογένεια δηλαδή. Δεν νομίζω ότι πήγε και κάτι στραβά. Το κυριότερο είναι ότι δεν έχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Ο κυριότερος λόγος. Αν και έγινε και εκ μέρους της πολιτείας, της κυβέρνησης, μια μεγάλη τεράστια καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού, δυστυχώς και στα Γρεβενά, δηλαδή όπως σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλά. Ένα από τους κυριότερους λόγους είναι αυτός, πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε ότι να κάνουμε εμείς, το κάναμε και θα προσπαθήσουμε και από εδώ και πέρα να το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανεμβολίαστων πλέον δεν πείθονται. Άλλοι για θρησκευτικούς λόγους, άλλοι για πολιτικούς, άλλοι για λόγους φοβίας. Είναι διάφοροι οι λόγοι που υπάρχουν. Δηλαδή. Ό,τι και να πεις στους ορισμένους ανθρώπους αυτούς, δεν πείθονται ότι πρέπει η μοναδική λύση, δηλαδή, σε αυτή την πανδημία είναι το εμβόλιο, τουλάχιστον για την ώρα. Υπενθυμίζουμε πως η τοποθέτηση των Γρεβενών στο κόκκινο δεν σημαίνει πως θα ληφθούν νέα μέτρα τουλάχιστον προς το παρόν. Όχι, δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, εκτός και να αλλάξουν οι οδηγίες εκ μέρους της πολιτικής προστασίας κεντρικά δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει όμως, αυτό πρέπει να μας ανησυχεί, δεν σημαίνει τίποτα ότι δεν αλλάζουν τα μέτρα. Θα πρέπει να μας ανησυχήσει όλους και να πάρουμε περισσότερο, να τηρούμε τα μέτρα πάρα πολύ ευλαβικά και περισσότερο από ό,τι πριν.